Πανοσολογιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρίτανη, κύριοι Σχολικοί Σύμβουλοι, κύριε Εκπρόσωπε του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κύριε Διευθυντά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, κύριοι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη που πραγματοποιείται στην πόλη μας από 27 έως και 29 Νοεμβρίου 2015 και διοργανώνεται από τον Επιστημονικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Εκπαιδευτικό Κύκλο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, την Ιερά Μητρόπολη Δράμας, την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, τον Δήμο και τη Δεκποτά Δράμας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το Μουσικό Σχολείο Δράμας. Το Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής περιλαμβάνει 81 εισηγήσεις, στις οποίες συμμετέχουν 142 εισηγητές. Μεταξύ των εισηγήσεων λαμβάνουν χώρα 2 στρογγυλές τράπεζες, 4 βιωματικά εργαστήρια, 1 τηλεδιάσκεψη και 14 μικροδιδασκαλίες. Τα τελευταία χρόνια η βιωματική μάθηση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της έρευνας. Άλλωστε, ο δημιουργικός τρόπος διδασκαλίας με την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών εμπλουτίζει και ενδυναμώνει το εκπαιδευτικό έργο, ανοίγοντας το δρόμο σε ένα σχολείο που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή και τη δυνατότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Το συνέδριό μας φιλοδοξεί να προωθήσει έναν τρόπο σύνδεσης της γνώσης με την εμπειρία, κινητοποιώντας σκέψεις και συναισθήματα και ενθαρρύνοντας τη δημιουργική έκφραση. Ας προχωρήσουμε στους χαιρετισμούς. Πανασολογιότατε, θα θέλαμε να χαιρετήσετε την εκδήλωσή μας. Καλησπέρα σας. Αξιότιμοι πολιτικοί και δημοτικοί άρχοντες, αξιότιμοι και σεβαστοί καθηγητές της τριτοβαθμίου και δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως, κυρίες και κύριοι, να μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Παύλου, για την επιτυχία του πρωτοφανούς αυτού και διεθνούς συνεδρίου στην πόλη μας. Πράγματι, ο τίτλος είναι πολύ ωραίος και βαρύγδο, όπως το λέμε, θα λέγαμε. Έχει πληθώρα εισηγήσεων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων και βέβαια ευχόμαστε να επιτύχει και να οδηγήσει στην καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών μας. Η εκπαίδευση, εξάλλου, όπως γνωρίζουμε, είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να ρίχνει το βάρος του όλη η κοινωνία. Και να μην ξεχνάμε ότι ο σκοπός της εκπαιδεύσης δεν είναι μόνο να γνωρίζουμε τα τεχνικά επιτεύγματα ή να βρίσκουμε καινούριους τρόπους, αλλά είναι το πρόσωπο, ο άνθρωπος, η εικόνα του Θεού, το παιδί που έχουμε μπροστά μας. Όλες οι καινοτόμες εφαρμογές που οπωσδήποτε θα αναλυθούν στο συνέδριο, πρέπει εκεί να αποσκοπούν, στην ελευθερία του ανθρώπου. Να μπορεί το παιδί να μάθει, να κρίνει, να είναι ελεύθερο, να μπορεί να προσπερνάει κάποιες κακοτοπιές, κάποιες παγίδες, οι οποίες βρίσκονται και μέσα στις καινούργιες τεχνολογικές επιτεύξεις και ασφαλώς να είναι ελεύθερο. Ευχόμαστε λοιπόν μέσα από το συνέδριο αυτό να αναδειχθεί το πρόσωπο που είναι η εικόνα του Θεού, η ελευθερία του, η κρίση του, έτσι ώστε το συνέδριο αυτό να έχει επιτυχία και να ακολουθήσουν και άλλα συνέδρια στην πόλη αυτή. Ευχόμαστε και στον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Κιουλάνη και σε όλους τους συνεργάτες του που κουράστηκαν να δρέψουν τους καρπούς, τους κόπους τους και να τους ευλογεί πλωσίως ο Θεός.
καλούμε τον κύριο Κυριαζίδη, βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Δράμας, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Είναι ιδιαίτερη τιμή, αγαπητέ Πατέρα της Εκκλησίας μας, Σεβαστέ, ο λόγος σας ήταν χρήσιμος τις ημέρες που διανύουμε. Δυστυχώς, από πλευράς, αν θέλετε, της παρουσίας μας στα πολιτικά πράγματα, αδυνατούμε να προσφέρουμε αυτά που περιμένει η ελληνική κοινωνία. Και οπωσδήποτε η κοινωνία εκπαιδευτική. Παρακαλώ. Αξιότιμε Πρόεδρε και μέλη της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και λοιποί τελεστές. Σε μια εποχή όπου τα πάντα είναι ευμετάλλητα και ρέουν μέσα από μια διαρκή αμφισβήτηση, είναι απόλυτα αποδεκτό η επιστημονική κοινότητα να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, αφενός για να παραδώσει τα αποτελέσματα των ερευνών της και αφετέρου να εντρυφήσει σε νέες αναζητήσεις. Με την παραπάνω παραδοχή, θεωρώ ότι το παρόν συνέδριο υπηρετεί τους στόχους αυτούς, αφού έχει ως τίτλο «Της καινοτόμης εφαρμογής στη διδακτική πράξη», δηλαδή την αναζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την κοινωνική τους αξιοποίηση. Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτες, καλεσμένοι της εκπαιδευτικής κοινότητας του τόπου μας, στην διαρκώς εξελισσόμενη κοινωνία αποτελεί αναγκαιότητα για την εκπαίδευση η προσαρμογή σε ευέλικτα στοχοκεντρικά αναλυτικά προγράμματα, τα οποία αναστοχαστές εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν. Ζητήματα όπως το περιβάλλον, η πολυγλωσσία, ο κοσμοπολιτισμός, η διαφορετικότητα, η επικοινωνία, η ενσυναίσθηση και η συνευθύνη αποτελούν κυρίαρχα πεδία για την προετοιμασία της νέας γενιάς. Η άμυλα με την αρεστία σε όλες τις εκφράσεις της που τόσο κατηγορήθηκαν και απαξιώθηκαν καλούνται να συμβάλλουν στη συγκρότηση και την προαγωγή της προσωπικότητας των νέων, ώστε να μετουσιωθούν σε υπεύθυνες, όριμες, ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Αν και αυτό βέβαια δεν αποτελεί ευθύνη μόνο της εκπαίδευσης και της διδακτικής πράξης, αλλά στη λειτουργία περισσότερων κοινωνικών θεσμών. Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία αυτή και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου, με την αναφορά ότι πράγματι σας ευχαριστούμε και είστε άξιοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας διαβάσουμε την επιστολή της κυρίας Χαράς Κεφαλίδου, βουλευτού της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Δράμας, η οποία δεν παρίσταται σήμερα στην εκδήλωσή μας. Κύριε Διευθυντά, φίλες και φίλοι, με την ευκαιρία της έναρξης του πρώτου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα καινοτόμες εφαρμογές στη διδακτική πράξη, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Λυπάμαι που λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων δεν μπορώ να βρίσκομαι μαζί σας σήμερα. Είναι γεγονός ότι ο δημιουργικός τρόπος διδασκαλίας με την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών εμπλουτίζει και ενδυναμώνει το εκπαιδευτικό έργο και ανοίγει το δρόμο σε ένα σχολείο που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή και τη δυνατότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Στη βάση αυτής της προοπτικής είναι σημαντικό
ότι με το συνέδριο αυτό διατηρείται τη βιωματική μάθηση στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της έρευνας. Εύχομαι η αλληλεπίδραση, καθώς και ο συλλογικός και γόνιμος προβληματισμός και αναστοχασμός που θα αναπτυχθούν να συμβάλλουν στην αποτύπωση, την ανάλυση και την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την καθημερινή διδακτική πράξη. Θερμά συγχαρητήρια για τη διοργάνωση του συνεδρίου σας, που δίνει μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας σε αυτή τη δύσκολη χρονιά για την εκπαίδευση, και ας είναι αυτή η αρχή και για άλλες ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες στον χώρο της παιδείας. Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας. Στη συνέχεια, καλούμε τον κύριο Μαμσάκο, δήμαρχο Δράμας, να απευθύνει χαιρετισμό. Σέβαστε εκπρόσωπε του Μητροπολίτη μας, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών του ιδιότυπου αλλά πρωτοποριακού και πολλά υποσχόμενου συνεδρίου σας και ειδικότερα σήμερα που η διαρκώς μεταβαλλόμενη εποχή μας μας επιβάλλει στην ανάγκη διερεύνησης και αναζήτησης καινοτόμων ιδιών, εναλλακτικών πρακτικών, προσεγγίσεων και μεθόδων με σκοπό την εξασφάλιση της ευημερίας μας και την προετοιμασία μας για το μέλλον. Είναι τιμή μας να φιλοξενούμε στην πόλη μας ένα τόσο σημαντικό και εξειδικευμένο επιστημονικό γεγονός που πραγματεύεται το κορυφαίο αγαθό, την παιδεία. Συνηγορώντας στην διαπίστωση ότι επιβάλλεται ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα οδηγήσει σε ένα πρωτοποριακό σχολείο του μέλλοντος, είμαι βέβαιος ότι οι εισηγήσεις και οι προτάσεις που θα κατατεθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών σας και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του project σας θα αποτελέσουν συστατικό του εφαλτήριου της επιστημονικής σας κοινότητας για τη δημιουργία ενός σχολείου ευπροσάρμοστου στις αλλαγές και στην ταχύτητα με την οποία η μία αλλαγή διαδέχεται την άλλη, που θα χαλουχεί και δεν θα υπονομεύει τη δημιουργικότητα και την ελεύθερη έκφραση, θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προσκλήσεις, θα εφαρμόζει τεχνικές και θα ενθαρρύνει. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, επίτευξη των στόχων σας, δύναμη ψυχής για την άσκηση του λειτουργήματός σας. Και επειδή βλέπω ένα πολύ ένθερμο κοινό, θα ήθελα να καλέσω όλους σας, επειδή πολλοί από εσάς έχετε παιδιά, στις εκδηλώσεις που ξεκινούν στις 3 Δεκεμβρίου μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, στην πόλη μας, με τη γιορτή της Ονειρούπολης, της κορυφαίας εκδήλωσης τουριστικού ενδιαφέροντος όλης της Ελλάδος, που θα σας δώσει τη δυνατότητα να χαρούν τα παιδιά σας, να γεμίσουν χαμόγελα τα στόματα όλων μας και να αναδείξουμε ότι η πόλη της Δράμας είναι πρωτοπόρα σε τέτοιες εκδηλώσεις και μάλιστα σε εκδηλώσεις σε δύσκολους καιρούς. Συγγνώμη κιόλας γιατί είμαι λίγο άρρωστος. Να είστε καλά, καλά να περνάτε. Καλούμε την κυρία Χειράκη, Περιφερειακή Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, να χαιρετήσει την εκδήλωσή μας. Πανοσιολογιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχη, κύριε εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Πρίτανη, κύριε Διευθυντά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριοι εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι.
Μεταφέρω τις θερμές ευχές του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Γιώργου Παυλίδη, και του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, κ. Αργύρη Πατακάκη, για την επιτυχία του πρώτου βιωματικού συνεδρίου εφαρμοσμένης διδακτικής με τίτλο «Καινοτόμες εφαρμογές στη διδακτική πράξη» που ξεκινάει σήμερα στην πόλη μας. Πιστεύουμε ακράβαντα ότι η παιδεία αποτελεί την καλύτερη επέμβηση για το μέλλον των κοινωνιών και ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη να συνεργήσουμε για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και καινοτόμου σχολείου που να ανταποκρίνεται στο πνεύμα των καιρών. Επιβραβεύουμε έμπρακτα κάθε προσπάθεια, κάθε δράση που συμβάλλει στον εξυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης που θα προωθήσουν τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την ευελιξία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ευχόμαστε μέσα από το συνέδριο αυτό οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκτήσουμε να σταθούν χρήσιμα εργαλεία για μια πιο επικοδομητική διαδικασία μάθησης. Θα θέλαμε επίσης να συγχαρούμε τον Επιστημονικό και Πολιτιστικό Σύλλογο για την διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου, καθώς και όσους εκπαιδευτικούς εργάστηκαν και θα εργαστούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Καλή επιτυχία. Καλούμε τον αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κύριο Τζάστα, να χαιρετήσει την εκδήλωσή μας. Σεβαστέ Πατέρα, εκπρόσωπε της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, αξιότιμες αρχές του τόπου, εκλεκτοί συνεδροί, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που τιμάτε με την παρουσία σας το συνέδριο αυτό. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σας μεταφέρω τους προσωπικούς χαιρετισμούς και τις ευχές του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κυρίου Παναγιώτη Κεραμάρη, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω πολλών επιγόντων και σημαντικών υποχρεώσεων. Τις δύσκολες αυτές μέρες που περνά η πατρίδα μας, το αγαθό της παιδείας καθίσταται πηγή ελπίδας για το λαό μας. Και η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη νέα γενιά δρά ως πολλαπλασιαστικός παράγων στις προσπάθειες της πολιτείας για την πολυπόθητη ανάκαμψη. Η διδακτική αποτελεί καταλύτη της εκπαιδευτικής πράξης, βελτιώντας την οργάνωση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την κατάκτηση των προσδοκόμενων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Στο συνέδριο αυτό, εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και όχι μόνο, θα παρουσιάσουν ιδέες, προτάσεις, εμπειρίες, εφαρμογές, μεθόδους και καινοτομίες που αξιοποιούν στην καθημερινότητα του λειτουργήματός τους. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως το ανώτατο αποκεντρωμένο όργανο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στέκεται πάντοτε υποστηρικτικά και αρρωγός και συμπαραστάτης κάθε πρωτοβουλίας που προάγει την παιδεία στην περιφέρειά μας, όπως αυτό το συνέδριο. Είμαι βέβαιος ότι όλοι και όλες θα είμαστε σοφότεροι, εμπειρότεροι και με τις καλύτερες αναμνήσεις από το συνέδριο αυτό. Το εγγυώνται οι εξαιρετικοί οργανωτές, τους οποίους θέλω να συγχαρώ όλες και όλους προσωπικά. Από τον κύριο Σπύρο Κιουλάνη, που υπήρξε ο πυρήνας αυτής της προσπάθειας, μέχρι τον τελευταίο συντελεστή αυτού του τεράστιου έργου. Σας καλωσορίζω λοιπόν στις εργασίες του συνεδρίου και σας εύχομαι ολόψυχα επικοδομητική συμμετοχή και για όσους δεν είμαστε από εδώ, καλή διαμονή στην όμορφη Δράμα.
Καλούμε τον κύριο Σπύρο Κιουλάνη, πρόεδρο του Επιστημονικού Κύκλου και διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, να κηρύξει την επίσημη έναρξη του συνεδρίου. Σεβαστέ Πατέρα, εκλεκτή προσκεκλημένη. Θα μπορούσα να πω πως η βασική ιδέα του πρώτου βιωματικού συνεδρίου εφαρμοσμένης διδακτικής καινοτόμες εφαρμογές στη διδακτική πράξη στρέφεται γύρω από μία παραδοχή του Τζον Ντιούι. Μόνο ότι δέχθηκες με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή και στο χαρακτήρα σου. Πρόκειται για μία άποψη η οποία αποδίδει στη βιωματική μάθηση τόσο το περιεχόμενο της παιδαγωγικής διαδικασίας, όσο και το κλίμα της σχολικής τάξης, τη συναισθηματική διάσταση της μάθησης, αλλά και τη μεταγνωστική της προοπτική. Στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά σε ένα σχολικό περιβάλλον, στο οποίο συχνά δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια του νου, δίχως την καλλιέργεια της κρίσης, τη στιγμή μάλιστα που κυριαρχούν η ατομική προσπάθεια, ο ανταγωνισμός, σε βάρος της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, το κλειδί της βιωματικής μάθησης είναι η συμμετοχή και η διερεύνηση, η ανακάλυψη και το ενδιαφέρον, η φαντασία, η δημιουργικότητα και το συναίσθημα. Είναι αυτό που θα πρότεινε ίσως και ο Ντάνιελ Γκόλεμαν, πως μέσα στην τάξη να ενώνονται ο νους και η καρδιά. Τελικά, η βιωματική μάθηση μοιάζει με ποίηση. Και όχι με την ποίηση που καταγράφεται με λέξεις και στροφές στα έργα των δημιουργών της, αλλά με εκείνη που ενυπάρχει διάχυτη μέσα στον ιστό της καθημερινότητας και που σαν καταφέρουμε να την ακούσουμε, νιώθουμε να φλέγεται μέσα μας η λανθάνουσα επιθυμία για υπέρβαση και η ανάγκη μας να διασχίσουμε τα όνειρα της συμβατικότητας. Και είναι τότε η στιγμή που η μάθηση γίνεται πραγματικά ποίηση. Η στιγμή που η πλανώδη ζωγράφη και μουσική της καθημερινής διδακτικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας ξαναβρίσκουν τη χαμένη τους έμπνευση, χρωματίζοντας ζωηρά τις διδακτικές τους νότες στους ρυθμούς και στους ήχους της jazz μουσικής. Η στιγμή που παραφράζοντας την απάντηση στο υπαρξιακό ερώτημα του Walt Whitman «Τι καλό έχουν όλα αυτά ως ζωή» απαντάμε τότε με βεβαιότητα ότι είμαστε εδώ, ότι το παντοδύναμο εκπαιδευτικό παιχνίδι συνεχίζεται και ότι σε αυτό θα έχουμε συνεισφέρει τη δική μας στροφή. Με την ελπίδα πως το συνέδριο αυτό θα συνεισφέρει τη δική του στροφή στον εξελισσόμενο επιστημονικό διάλογο, αλλά και στην παντοδύναμη προοπτική της μάθησης, αισθανόμαστε πραγματικά ιδιαίτερα ευτυχείς που στην πορεία αυτή συναντήσαμε άξιους συμπαραστάτες, τους οποίους αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμότατα. Αναφέρομαι στην Ιερά Μητρόπολη Δράμας, στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, στον Δήμο Δράμας, στην ΔΕΚΠΟΤΑ, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και στο Μουσικό Σχολείο Δράμας. Καθώς ακόμη βέβαια αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, τα οποία με το κύρος και την επιστημονική τους εξειδίκευση συνέβαλαν και συμβάλλουν στην εγκυρότητα και στην επιστημονική εγκυρότητα των δημοσιεύσεων και των ανακοινώσεων αυτού του συνεδρίου. Όπως επίσης στα μέλη της συντονιστικής και της οργανωτικής επιτροπής που ακούραστα σηκώνουν το βάρος αυτής της διοργάνωσης. Ακόμη αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, όλους τους εκπαιδευτικούς από οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το συνέδριο αυτό
βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ετήσιου βιωματικού αφιερώματος που έχουμε κάνει σαν διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δράμας στην βιωματική μάθηση. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα το οποίο ξεκίνησε με μια πανελλαδική εμβέλεια έρευνα διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών και αποτελείται από 40 έως 50 βιωματικά σεμινάρια, τα οποία είναι απλωμένα μέσα στην διάρκεια αυτού του σχολικού έτους, τα οποία μάλιστα δεν γίνονται μόνο στη Δράμα, αλλά και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, ίσως και σε άλλες πόλεις. Θα κλείσω λέγοντας πως εάν ένα μόνο πράγμα θα έπρεπε να κρατήσουμε και να διδάξουμε στους μαθητές μας μέσα από αυτό το συνέδριο, τότε αυτό είναι ας ονειρεύονται. Γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν τελικά μόνο την μέρα που πεθαίνουν τα όνειρά τους. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλωσορίσατε στη Δράμα, καλωσορίσατε στο πρώτο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής. Καλή επιτυχία. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να έχουμε ως κεντρικό ομιλητή στην τελετή έναρξης του συνεδρίου μας τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κύριο Αχιλέα Ζαπράνη. Κύριε καθηγητά, σας καλούμε στο βήμα. Σεβαστέ Πατέρα, εκλεκτή προσκεκλημένη, αγαπητοί φίλοι, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση για την τιμή που μου επιφύλαξε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας να μου ζητήσει να είμαι κεντρικός ομιλητής της εναρκτήριας συνεδρίασης ενός τόσο σημαντικού συνεδρίου. Η τιμή είναι πράγματι μεγάλη, διότι θεωρώ ότι στο πρόσωπό μου αναγνωρίζεται η μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην ανάπτυξη της καινοτομίας και την καλλιέργεια της εξωστρέφειας, που είναι απολύτως απαραίτητες στους δύσκολους, απαιτητικούς και άκρως ανταγωνιστικούς καιρούς τους οποίους διανύουμε, όχι μόνο ως χώρα, αλλά και ως χώρος υπό την έννοια της εκπαίδευσης. Επιπλέον, είναι μεγάλη η προσωπική μου συγκίνηση, διότι έχω την ευκαιρία να βρεθώ για μια ακόμα φορά στον αγαπημένο μου τόπο καταγωγής, την Δράμα, και να νιώσω την ικανοποίηση ότι με τη σημερινή μου παρουσία συμβάλλω με τις δυνάμεις που μου αναλογούν στην ανάδειξη και προβολή των πλούσιων και σημαντικών δραστηριοτήτων που εγγράφονται στο ενεργητικό της περιοχής. Η διοργάνωση του πρώτου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Συντακτικής με θέμα «Καινοτόμες εφαρμογές συντακτική πράξη» αποτελεί λαμπρό παράδειγμα ανάλογων πρωτοβουλειών και εκτός από τις ευχαριστίες μου προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προσωπικά προς τον επικεφαλής της, δόκτωρα Σπυρίδωνα Κυλάνη, για την πρόσκληση που μου απίφθινε, θέλω να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν για την οργανωτική επιτυχία της εκδήλωσης, στην οποία το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι συνδιοργανωτής. Τόσο τον Επιστημονικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Εκπαιδευτικός Κύκλος, όσο και την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, τον Δήμο, αλλά και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Η παρουσία τόσο σημαντικών επιστημόνων της εκπαίδευσης στο συνέδριο είναι βέβαιο ότι αποτελεί εγγύηση για την επιτυχημένη και με θετικά αποτελέσματα διεξαγωγή του. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι ο στόχος του διεξαγόμενου συνεδρίου πρέπει να είναι ανατρεπτικός. Και εξηγούμε. Θεωρώ ότι μέσα από τις συζητήσεις και τις συνεδρίες μας οφείλουμε και μπορούμε να διαψεύσουμε και να ανατρέψουμε το γνωστό πικρό απόφθεγμα του Αλμπέρ Καμί ότι το σχολείο προετοιμάζει τους ανθρώπους για μια ζωή σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει. Υπό τις σημερινές συνθήκες,
δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγνοούμε την πραγματικότητα που αρκετές φορές σκείται μακράν του ιδεατού. Έχει τους δικούς της κανόνες, τους οποίους είμαστε αναγκασμένοι να σεβαστούμε και προκειμένου να επιτύχουμε τη βελτίωσή της, να προσαρμόσουμε το έργο μας αυτήν. Ταυτόχρονα όμως, έχουμε υποχρέωση να αφουγκραστούμε τις αγωνίες των νέων μας, που από πολύ μικρή ηλικία πλέον αναζητούν καθοδήγηση και στήριξη για τις μελλοντικές τους επιλογές. Για τον λόγο αυτό, οφείλουμε να αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο τις αμέτρητες ερευνητικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στον χώρο της εκπαίδευσης, με στόχο την ορθότερη παιδαγωγική διαδικασία και να υιοθετούμε τους νεοτερισμούς και τις καινοτομίες που ανοίγουν νέους ορίζοντες στην διδακτική και την διδασκαλία. Επιπλέον, πρέπει να διατηρούμε άσβεστη την ιδιότητα της εκπαίδευσης να εμπνέει τους νέους και να τους κάνει να οραματίζονται έναν καλύτερο κόσμο. Μπορεί πολλές φορές αυτός να φαίνεται ουτοπικός. Να μην ξεχνάμε όμως ότι η διαδικασία αυτή αποτελούσε ανέκαθεν την κινητήριο δύναμη της εξέλιξης και του πολιτισμού. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μου παρέμβαση αφορά στην διαδικασία της εκπαίδευσης, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και διακρίνεται σε δύο σκέλη. Πρώτον, την αποτελεσματική διδασκαλία στην αίθουσα και στο αμφιθέατρο, και δεύτερον, τις διαδικασίες αξιολόγησης στην υπηρεσία της πανεπιστημιακής μάθησης. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, θα ήθελα να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας την διατύπωση του Πολ Ράμστεν ότι ο στόχος της διδασκαλίας είναι απλός. Είναι να καταστήσει δυνατή τη μάθηση από την πλευρά των φοιτητών. Ανάμεσα στους καθηγητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχουν τρεις γενικές παραδοχές για το τι πρέπει να μπορεί να κάνει ένας καλός καθηγητής. Θα πρέπει πρώτα να είναι γνώστης του αντικειμένου του. Οι καθηγητές που το πιστεύουν αυτό πιθανότατα θα αφιερώσουν τον χρόνο τους στην αίθουσα, στην κάλυψη ύλης που μετά ο φοιτητής θα πρέπει να διαβάσει μόνος του. Δεύτερον, να κατέχει το αντικείμενό του και να το μεταδίδει επιλεκτικά και αποτελεσματικά. Οι καθηγητές που το πιστεύουν αυτό συχνά δίνουν υλικό προμελέτης και αφαιρώνουν χρόνο στην αίθουσα, στην κριτική ανάλυση της πληροφορίας και στην εφαρμογή της σε συγκεκριμένες περιπτωσιολογικές μελέτες. Τρίτον, να αναπτύσσει διεισδυτική ματιά και βαθύτερη κατανόηση. Οι καθηγητές που το πιστεύουν αυτό θα προκαλέσουν τους φοιτητές στην αίθουσα να εξετάσουν ένα θέμα από διαφορετικές οπτικές, αναλύοντας αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες από διαφορετικές πηγές. Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού δασκάλου και ποια τα σημεία τα οποία οφείλει να προσέξει? Πρώτον, είναι η επιλογή του περιεχομένου. Η σωστή επιλογή περιεχομένου λαμβάνει υπόψη τι έχουν διδαχτεί οι φοιτητές μέχρι στιγμής και τι θα διδαχτούν σε άλλα και επόμενα μαθήματα. Με την έννοια αυτή, η σωστή επιλογή προϋποθέτει ότι ο καθηγητής έχει τοποθετήσει το μάθημά του μέσα στο συνολικό πλαίσιο του προγράμματος σπουδών. Για να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι θα συναντήσουν οι φοιτητές του στα υπόλοιπα μαθήματα, ο καθηγητής θα πρέπει να συνομιλεί με τους συναδέλφους του, επίσημα ή ανεπίσημα. Οι συνελεύσεις τμήματος στο Πανεπιστήμιο είναι ένα πρόσφορο όχημα για τέτοιες συζητήσεις. Εάν μάλιστα κρατηθούν πρακτικά, τέτοιες συζητήσεις αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο ότι το τμήμα διαχειρίζεται ενεργά την ποιότητα των σπουδών και εκτιμούνται ιδιαίτερα από τους εξωτερικούς αξιολογητές. Έχοντας αποφασίσει ο καθηγητής τι πρέπει να διδάξει στο μάθημα, καλείται να σχεδιάσει τι θα διδάξει σε κάθε διάλεξη ή εργαστήριο. Το κεντρικό ερώτημα εδώ είναι τι πρέπει να μάθουν οι φοιτητές σε αντιδιαστολή με το τι θα ήταν καλό να μάθουν. Ο συνηθισμένος πειρασμός για τον καθηγητή είναι να υπερφορτώσει το μάθημα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η διδασκαλία περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα. Ο καθηγητής μπορεί να αξιοποιήσει την δημιουργικότητά του για να εισαγάγει επιπλέον πλευρές του θέματος, να δείξει πώς αυτές συνδέονται με τα βασικά
και να εμπνεύσει τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν σε περισσότερο βάθος. Σε κάποιες περιπτώσεις, η επιλογή του περιεχομένου μπορεί να βασιστεί στην επαγγελματική σταδιοδρομία που θα ακολουθήσουν οι φοιτητές του μαθήματος. Σίγουρα είναι πιο δόκιμο να αντιμετωπίζουμε τους φοιτητές σαν υποψήφιους διεθνολόγους με συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες, για παράδειγμα. Ερχόμαστε στην οργάνωση του περιεχομένου. Μια παλιά απλή συμβουλή είναι ίσως δόκιμη ακόμα και σήμερα. Πες τους τι θα κάνεις, κάνε το, πες τους τι έκανες. Με άλλα λόγια, μια καλή δομή για το μάθημα είναι η εισαγωγή που παρουσιάζονται τα βασικά σημεία της διάλεξης. Ανάλυση των βασικών σημείων με παραδείγματα και δραστηριότητες, περίληψη των βασικών σημείων της διάλεξης και πρόταση για περαιτέρω μελέτη, και σε κάθε περίπτωση καλό είναι τα παραπάνω βασικά σημεία να μην είναι περισσότερα από 3-5. Αυτή η τακτική μπορεί να φαίνεται εξαιρετικά δομημένη και περιοριστική, αλλά διαδοχικές εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι οι φοιτητές την εκτιμούν. Όσον αφορά τώρα τις παιδαγωγικές απόψεις, το κλασικό διδακτικό μοντέλο απαιτεί από τον καθηγητή να λειτουργεί σαν την αυθεντία στο πόντιουμ. Η άποψη αυτή έχει δεχτεί επίθεση εδώ και 30 χρόνια από τη σχολή σκέψης που θέλει τη θέση του καθηγητή να είναι αυτή του συντονιστή στην άκρη, με τους φοιτητές να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία μέσα από ομαδικές συζητήσεις. Την πρακτική αυτή ακολουθούν και σήμερα πανεπιστήμια στη Σκανδιναβία. Τέλος, υπάρχει η άποψη του Μακ Βίλιαμ ότι ο καθηγητής πρέπει να κρατάει τη θέση του στη μέση, να είναι τόσο η αυθεντία όσο και ο συντονιστής. Μια αυθεντία που καθοδηγεί τους φοιτητές σε δραστηριότητες μέσα στην αίθουσα και τους εμψυχώνει στη μαθησιακή τους προσπάθεια, ατομική και συλλογική, έξω από αυτή. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Οι καλύτερες διαλέξεις εξελίσσονται σχεδόν πάντα μέσα από 4 κοινά χαρακτηριστικά στάδια. Ξεκινάνε με ένα ερώτημα. Συνεχίζουν με μια προσπάθεια να καταλάβουν οι φοιτητές τη σημασία της ερώτησης, συνδέοντάς την με ευρύτερα ερωτήματα, παρουσιάζοντάς την με εναλλακτικούς, συχνά προκλητικούς τρόπους, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις της. Ενθαρρύνουν τους φοιτητές να απαντήσουν την ερώτηση, υποδεικνύοντας τρόπους σκέψης και προσφέροντας πληροφορίες. Και κλείνουν με ένα συμπέρασμα. Όσον αφορά τώρα τη διδασκαλία σε μικρές ομάδες, δηλαδή τα tutorials και τα workshops, η επιτυχημένη οργάνωση διδασκαλίας σε μικρές ομάδες παρουσιάζει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα από ότι η διάλεξη. Το πρόβλημα εδώ είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, πώς να διασφαλίσει ο καθηγητής την εμπλοκή και την θετική συνεισφορά φοιτητών με διαφορετικό επίπεδο γνώσης και πολλές φορές πρόθεση μάθησης. Από την άλλη, πώς να αποφευχθεί να χάνεται χρόνος σε συναντήσεις που οι φοιτητές ξεκινούν από μηδενική γνωστική βάση. Για να αντιμετωπιστούν και τα δύο προβλήματα, ο καθηγητής πρέπει να σχεδιάσει όχι μόνο τις συναντήσεις, αλλά και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται ανάμεσα στις συναντήσεις. Μια μέθοδος που βοηθάει σε αυτό είναι το λεγόμενο puzzle. Η μέθοδος αυτή οργανώνεται ως εξής. Αναθέτουμε σε κάθε φοιτητή να ενημερωθεί για ένα υποθέμα και του ζητάμε να κάνει μια περίληψη των βασικών ιδεών. Οργανώνουμε ομάδες φοιτητών που ασχολούνται με το ίδιο υποθέμα και του ζητάμε να αλληλοσυμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να τις ενοποιήσουν σε ένα κείμενο. Ανασυντάσσουμε μετά τις ομάδες, φροντίζοντας να υπάρχει σε κάθε ομάδα ένας φοιτητής που ασχολήθηκε με ένα επιμέρους θέμα. Ζητάμε τους φοιτητές να αλληλοενημερωθούν, να συζητήσουν και να καταλήξουν σε μια συνολική άποψη για το όλο θέμα. Και τέλος, καλούμε όλες τις ομάδες σε μια αίθουσα να ανταλλάξουν απόψεις υπό την καθοδήγησή μας. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών των μαθημάτων. Οι στόχοι ενός προγράμματος σπουδών απορρέουν από τα πλαίσια γνωστικών αντικειμένων που αναφέρουν ποιες είναι οι γνώσεις και δεξιότητες που κατέχουν οι απόφοιτοι του κάθε προγράμματος. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχουν προταθεί τέτοια πλαίσια για κάθε τμήμα. Όσον αφορά τώρα τα βασικά στοιχεία
ενός μαθήματος. Για να σχεδιάσουμε ένα μάθημα έτσι ώστε να βοηθά την εις βάθος μάθηση, χρειάζεται να απαντήσουμε στις παρακάτω 9 ερωτήσεις. Ποιος είναι ο στόχος του μαθήματος, πώς δένει το μάθημα με το συνολικό πρόγραμμα, για ποιους σχεδιάζεται αυτό το μάθημα, όταν ολοκληρωθεί, τι ακριβώς θα έχουν μάθει και τι θα μπορούν να κάνουν οι φοιτητές, ποιο πρέπει να είναι το απαιτούμενο επίπεδο του μαθήματος, πώς θα εξετάζεται το μάθημα, πώς θα υποκινήσουμε τους φοιτητές να μάθουν σε βάθος, ποιες μαθησιακές δραστηριότητες περιμένουμε από τους φοιτητές και τέλος ποιες διδακτικές δραστηριότητες πρέπει να αναλάβει ο καθηγητής. Ας δούμε τώρα την κάθε μια από αυτές τις ερωτήσεις ξεχωριστά. Ποιος είναι ο στόχος του μαθήματος? Συνήθως ένα μάθημα υπηρετεί περισσότερον από έναν στόχος. Καλό είναι όμως να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας μια ιεραρχία για το συγκεκριμένο μάθημα. Οι στόχοι μπορεί να αφαιρούν γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο, γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει ένας απόφοιτος του προγράμματος, γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται με την επαγγελματική καριέρα του απόφοιτου, βασικές ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες, προσωπική ανάπτυξη του φοιτητή κλπ. Όσον αφορά τώρα το πώς δένει το μάθημα στο συνολικό πρόγραμμα. Σε ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα, θα πρέπει να ξέρουμε αν το συγκεκριμένο μάθημα συμμετέχει σε ρόλο πρώτον βάσης, που επιτρέπει στους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις που χρειάζονται για να φτάσουν στη γραμμή εκκίνησης του προγράμματος. Όλοι, για παράδειγμα, δεχόμαστε ότι το Λύκειο δεν ετοιμάζει σωστά τους μαθητές για το Πανεπιστήμιο. Άρα το ερώτημα είναι ποια μαθήματα του πρώτου έτους καλύπτουν το κενό. Κορμού, που προσφέρει τις γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με τους στόχους του προγράμματος. Κορυφής, που επιτρέπει τους φοιτητές να συνδυάσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που προσφέρουν τα μαθήματα κορμού. Τα μαθήματα αυτά συχνά λειτουργούν ως γέφυρες σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Και τέλος, εμβάθυνσης ή διερεύνησης, που είναι συνήθως τα μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα διεύρυνσης είναι συχνά διεπιστημονικά και επιτρέπουν στους φοιτητές να αντιληφθούν τη μεγάλη εικόνα. Για ποιους σχεδιάζεται το μάθημα? Για να πετύχει το μάθημα στους στόχους του, θα πρέπει ο καθηγητής να γνωρίζει σε γενικές γραμμές τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του φοιτητικού πληθυσμού, έτσι ώστε είτε να προσαρμόσει τις απαιτήσεις αυτές ή να προσφέρει στους φοιτητές την πρόσθετη βοήθεια που χρειάζονται. Όταν ολοκληρωθεί το μάθημα, θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι ακριβώς θα έχουν μάθει και τι θα μπορούν να κάνουν οι φοιτητές. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος πρέπει να είναι εκφρασμένα με ξεκάθαρο τρόπο και να είναι παρατηρήσιμα. Έτσι, για παράδειγμα, η έκφραση «ο φοιτητής θα κατανοεί» είναι λιγότερο ξεκάθαρη από τις εκφράσεις «θα εντοπίζει», «αναλύει», «συγκρίνει» κλπ. Τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να εκφράζουν δέσμευση και όχι φιλοδοξία. Συχνά παρουσιάζεται το φαινόμενο μαθήματα διάρκειας 13 εβδομάδων να έχουν περισσότερα από 7 αποτελέσματα. Σαν γενικός κανόνας, καλό είναι ένα μάθημα με 5 ECTS που απαιτεί περίπου 80 με 100 συνολικές ώρες δασκαλίας και ατομικής μελέτης του φοιτητή να έχει 4 με 5 μαθησιακά αποτελέσματα. Όσον αφορά τώρα το απαιτούμενο επίπεδο του μαθήματος, όπου είναι δυνατόν, καλό είναι το επίπεδο σπουδών να συνάδει με τις απαιτήσεις ευρωπαϊκών ή διεθνών επαγγελματικών οργανώσεων και επιμελητηρίων, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι απόφοιτοι ενός προγράμματος. Αλλά και οι ακαδημαϊκές συλλογικότητες θέτουν στάνταρ γνώσεων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι η απόφαση για το απαιτούμενο επίπεδο να βασίζεται σε εξωστρεφή κριτήρια. Εξέταση του μαθήματος. Το θέμα αυτό το εξετάσουμε διεξοδικά σε λίγο αργότερα. Εδώ απλώς θα επαναλάβουμε ότι ο τρόπος εξέτασης πρέπει να συνάδει με τα μαθησιακά αποτελέσματα και να υποκινεί τον φοιτητή να μαθαίνει σε βάθος. Υποκίνηση των φοιτητών να μάθουν σε βάθος.
τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Το θέμα της υποκίνησης των φοιτητών έχει γίνει αντικείμενο πολλών μελετών. Οι προτάσεις των ερευνητών μπορούν να συμπτυχθούν στις παρακάτω στρατηγικές. Δείξε στους φοιτητές ότι περιμένεις υψηλές επιδόσεις. Βοήθησε τους να αποκτήσουν πραγματική εικόνα των επιδόσεών τους και συγχρόνως αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές τους. Επέλεξε μαθησιακές δραστηριότητες που είναι χρήσιμες, απαιτητικές και ενδιαφέρουσες. Ενθάρρυνε τους φοιτητές να δουν τα λάθη τους σαν μαθησιακές ευκαιρίες και να προσπαθήσουν περισσότερο. Στο βαθμό που είναι δυνατό, δίνε επιλογές στους φοιτητές. Εάν και δεν υπάρχει εξασφάλιση επιτυχίας, η όποια διαχείριση της υποκίνησης θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα από τη μη διαχείριση. Και ένας συνδυασμός των παραπάνω στρατηγικών θα βελτιώσει τις επιδόσεις ενός τουλάχιστον μέρους των φοιτητών. Ποιες μαθησιακές δραστηριότητες περιμένουμε τώρα από τους φοιτητές? Όλοι συμφωνούμε για τα μειονεκτήματα της αποστήθησης. Πώς όμως βοηθάμε τους φοιτητές να διαβάσουν με κριτική διάθεση? Είναι δεδομένο ότι το διάβασμα, ατομικό ή ομαδικό, γίνεται εκτός αίθουσας. Ο καθηγητής, λοιπόν, πρέπει να κατασκευάσει για τους φοιτητές μία λογική σκαλοσιά που θα το επιτρέψει να συνδέσει θέματα μεταξύ τους και να φτάσει σε ανώτερα επίπεδα γνώσης και κατανόησης. Η σκαλοσιά αυτή θα μπορούσε να αποτελείται από μικρές περιπτωσιολογικές μελέτες που συνδέουν μεταξύ τους θεωρητικά μοντέλα που διδάσκονται σε διαδοχικές διαλέξεις. Όσον αφορά τώρα τις διδακτικές δραστηριότητες που πρέπει να αναλάβει ο καθηγητής. Κατά γενική ομολογία, η αναπληροφόρηση είναι το βασικό στοιχείο της αποτελεσματικής διδασκαλίας. Αναπληροφόρηση που είναι ακριβής, κατανοητή, στην ώρα της και θετική. Ακόμα πιο αποτελεσματική είναι αναπληροφόρηση όταν συνοδεύεται από συζήτηση, με βάση την οποία ο καθηγητής εντοπίζει τις απορίες των φοιτητών και εστιάζει στην επίλυσή τους. Το δεύτερο σκέλος της παρέμβασής μου αφορά στις διαδικασίες αξιολόγησης στην υπηρεσία της πανεπιστημιακής μάθησης και το πρώτο στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί έχει να κάνει με την αυθεντικότητα της αξιολόγησης. Μπορεί στο μυαλό των καθηγητών οι διαδικασίες διδασκαλίας και της αξιολόγησης να είναι ξεχωριστές. Για τους φοιτητές όμως, η μέθοδος αξιολόγησης δίνει το στίγμα του πόσο βαθιά χρειάζεται να καταλάβουν ένα θέμα και ακόμα για το πόσο χρήσιμο είναι ένα μάθημα στην πνευματική και στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Οι γραπτές εξετάσεις συχνά εκλαμβάνονται σαν μήνυμα ότι το ζητούμενο είναι επιδερμική γνώση του μαθήματος και ως εκ τούτου ότι το μάθημα δεν σχετίζεται πραγματικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που θα κληθούν να επιδείξουν αργότερα ως επαγγελματίες. Η έννοια της αυθεντικότητας στην αξιολόγηση αναφέρεται στις δραστηριότητες που καλούνται να αναλάβουν οι φοιτητές για την αξιολόγησή τους και στο κατά πόσο οι δραστηριότητες αυτές έχουν νόημα αυτές, είναι ενδιαφέρουσες, σχετίζονται με το περιεχόμενο του μαθήματος και έχουν μακροπρόθεσμη αξία. Η αυθεντικότητα στην αξιολόγηση αναφέρεται στις δραστηριότητες που καλούνται να αναλάβουν οι φοιτητές για την αξιολόγησή τους και στο κατά πόσο οι δραστηριότητες αυτές, με συγχωρείτε, η αυθεντικότητα μιας αξιολόγησης μπορεί να ειδωθεί από δύο διαφορετικές σκοπιές. Πρώτον, ο σχεδιασμός αξιολόγησης βοηθά τον φοιτητή να αναπτύξει την επαγγελματική του ταυτότητα. Ο τρόπος που τίθεται ένα ερώτημα, για παράδειγμα, μπορεί να βοηθήσει τον φοιτητή των οικονομικών να καταλάβει πώς σχετίζονται οι ασκήσεις που καλείται να επιλύσει με ζητήματα άσκησης κρατικής οικονομικής πολιτικής ή απλά να βρει τη σωστή μαθηματική λύση. Σε κάποιες ειδικότητες είναι σημαντικό αυτό που ζητείται από τον φοιτητή να σχετίζεται με αυτά που θα κληθεί να κάνει αργότερα στον χώρο εργασίας του. Η σκοπιά αυτή, όσο και αν φαίνεται λογική και στις μέρες μας πολιτικά ορθή, μπορεί να υποκρύπτει κάποιες παγίδες καθώς και προβλήματα στην εφαρμογή της. Ο σχεδιασμός της αξιολόγησης μπορεί να δίνει έμφαση στην επίλυση προβλημάτων και όχι στην διατύπωσή τους.
Στο βαθμό που όλα τα προβλήματα που τίθενται στην αξιολόγηση είναι δομημένα, ο φοιτητής συνηθίζει να βασίζεται στην κρίση του διδάσκοντος και δεν αναπτύσσει ικανότητα της αυτοαξιολόγησης της επίδοσής του. Επίσης, η αξιολόγηση στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου δίνει συνήθως έμφαση στην ατομική επίδοση και η συνεργασία τιμωρείται σαν κλοπή. Στους χώρους εργασίας όμως, η ικανότητα συνεργασίας είναι εξίσου σημαντική με τις ατομικές επιδόσεις. Όσον αφορά τώρα την αυθεντικότητα της αξιολόγησης στην πράξη. Στην πράξη μπορούμε να βελτιώσουμε την αυθεντικότητα της αξιολόγησης μας με τρεις βασικούς τρόπους. Βοηθώντας φοιτητές να κατανοήσουν το νόημα και τη σημασία του ζητούμενου. Συνδέοντας τα ζητούμενα με τον πραγματικό κόσμο και παροτρύνοντας φοιτητές να εμπλακούν προσωπικά στη διαδικασία αξιοποιώντας όλες τις ικανότητές τους. Το ζητούμενο τώρα στην νοηματοδότηση της αξιολόγησης είναι να πείσουμε το φοιτητή ότι η διαδικασία αξίζει τον κόπο, ακόμα και αν την βρίσκει απαιτητική και δύσκολη. Οι κλασικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου είναι η λιγότερη αποτελεσματική μέθοδος από αυτή την πλευρά. Οι γραπτές εξετάσεις αποτελούν για πολλούς διδάσκοντες μια καλή εναλλακτική λύση, αλλά και αυτές έχουν τους περιορισμούς τους. Είναι γνωστή άλλωστε η αντίληψη πολλών φοιτητών. Αντιγράφουμε με δικά μας λόγια σχετικά βιβλία και άρθρα, απαντάμε το ερώτημα και παίρνουμε βαθμό. Μια αντίρρηση που εκφράζεται συχνά είναι και ποιος θα διαβάσει αυτά που γράφω. Ο καθηγητής θα τα δει και μετά θα τα πετάξει. Η αντίρρηση αυτή τις περισσότερες φορές είναι λάθος, αλλά αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι να εξαλείψουμε την παρανόηση των φοιτητών αναφορικά με τις προθέσεις των διδασκόντων. Ο σχεδιασμός εμπλουτισμένων μορφών αξιολόγησης μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των παραπάνω αντιρρήσεων και να νοηματοδοτήσει την αξιολόγηση. Παραδείγματα τέτοιων εμπλουτισμένων μορφών είναι τα παρακάτω. Προφορική παρουσίαση σε εξωτερικά ακροατήρια. Τα ακροατήρια αυτά μπορεί να αποτελούνται από ειδικούς αλλά και από το ευρύ κοινό. Κλασικά παραδείγματα στην κατηγορία αυτή είναι η μεθοδολογία Dragon's Den για φοιτητές της διοίκησης επιχειρήσεων και τα debates για τις πολιτικές κοινωνικές επιστήμες. Δημιουργία ομαδικών πόστερ αντί για κλασικές γραπτές εργασίες, που σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ενθαρρύνονται οι φοιτητές, ειδικά των τελευταίων εξαμήνων, να δουν σε αυτούς τους σαν ενδυνάμει ερευνητές, ενώ επιτρέπουν στο κάθε μέλος της ομάδας να συνεισφέρει με τις δικές του ικανότητες. Σημαντικό εδώ είναι το θέμα να είναι ανοιχτό και να επιδέχεται εναλλακτικές λύσεις. Τέλος, εργασίες με αυθεντικά στοιχεία, τα οποία καλούνται να συλλέξουν οι φοιτητές. Η μορφή αυτή ενθαρρύνει την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων, αναπτύσσει την ικανότητα κατανόησης, μια που συνδέει την θεωρία με την εμπειρική παρατήρηση και βοηθά τον φοιτητή να δει τον εαυτό του ως ένα μελλοντικό επαγγελματία. Συνδέοντας τώρα τα ζητούμενα με τον πραγματικό κόσμο. Τι εννοούμε με τον όρο πραγματικό κόσμο? Την κοινότητα μέσα στην οποία θα λειτουργήσουν οι φοιτητές ως απόφοιτοι. Η κοινότητα αυτή φυσικά μπορεί να είναι επιχειρηματική, επαγγελματική, ακαδημαϊκή και ούτω καθεξής. Ο μαθησιακός ρόλος της αξιολόγησης εδώ είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να προετοιμαστούν για το αύριο, αναλαμβάνοντας από τώρα περιφερειακούς ρόλους. Κάποιες μορφές αξιολόγησης που συνδέονται με τον παραπάνω στόχο είναι οι εξής. Εμπλοκή επαγγελματιών του χώρου στην ανάθεση προβλημάτων προς επίλυση και στην αναπληροφόρηση μετά το πέρας εργασίας. Ένας συνταξιούχος διπλωμάτης θα μπορούσε, για παράδειγμα, να ζητήσει από τους φοιτητές του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας να προτείνουν λύσεις για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της θητείας του. Οι προτινόμενες λύσεις μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στην τάξη. Αξιολόγηση επίσης των φοιτητών μέσα από project που εκτελούνται σε συνεργασία με μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους δάκτορες και διδάσκοντες σε χώρους εργασίας και αναφέρονται σε πραγματικά προβλήματα. Φοιτητές
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να ασχοληθούν με την επιρροή της συσκευασίας και της ετικέτας μιας κατηγορίας τροφίμων στους καταναλωτές μέσα στο περιβάλλον ενός υπάρχοντος σούπερ μάρκετ. Αντίστοιχα, φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα μπορούσαν να αναλύσουν τα συστήματα παραγγελιοληψίας μιας επιχείρησης. Όσον αφορά τώρα την παρότριση των φοιτητών για να εμπλακούν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Ο στόχος εδώ είναι να νιώσει ο φοιτητής ότι κάνει την εργασία για τον εαυτό του και όχι απλά για τον εξεταστή. Μια πρακτική στην κατεύθυνση αυτή είναι η οργάνωση των παρουσιάσεων ατομικών εργασιών με τη μορφή μίνι ακαδημαϊκών συνεδρίων, ανοιχτών με τη συμμετοχή φοιτητών και διδακτικού προσωπικού. Η πρακτική αυτή επιτρέπει στους φοιτητές να λειτουργήσουν σαν ενδυνάμει ερευνητές, αλλά και τους αναγκάζει να σκεφτούν σε βάθος το θέμα τους, έτσι ώστε να μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Επίσης, κάποιες εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης ταιριάζουν ίσως περισσότερο σε συγκεκριμένα μαθήματα, όπως η πρακτική άσκηση. Τέτοιες μορφές είναι η τήρηση ημερολογίου και η αυτοαξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή. Και στις δύο περιπτώσεις, ο φοιτητής καλείται να χρησιμοποιήσει πνευματικές δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για έναν επαγγελματία. Μια γενική απορία των φοιτητών είναι τι σημαίνει πραγματικά ο βαθμός τους. Πότε παίρνω 7 και πότε παίρνω 6. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα ικανοποιητικά, θα πρέπει πρώτα να συμφωνηθεί ανάμεσα στην καθηγητική ομάδα ενός τμήματος το νόημα της βαθμολογικής κλίμακας. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχουμε θέσει τις βάσεις για τέτοια συμφωνία με την εκπόνηση περιγραφών γνωστικού αντικειμένου για κάθε τμήμα. Οι περιγραφές αυτές αποτελούν μία είδους δέσμευση του τμήματος προς τους φοιτητές και τους μελλοντικούς εργοδότες τους και είναι δημόσια κείμενα. Κατατάσσουν δε το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που επιδεικνύουν οι φοιτητές σε δύο βασικές κατηγορίες. Τις οριακές και τις τυπικές. Μια τυπική επίδοση έχει προταθεί να αντιστοιχεί στο βαθμό 7 και φυσικά η οριακή στο βαθμό 5. Με αφετηρία αυτές τις δύο κατηγορίες, θα πρέπει οι διδάσκοντες ατομικά ή κατά προτίμηση συλλογικά να αποφασίσουν τι απαιτούν για την άριστη βαθμολόγηση. Φοιτητές και η προετοιμασία τους για την διαβίου μάθηση. Ένας από τους βασικούς μακροπρόθεσμους στόχους του συστήματος αξιολόγησης δεν μπορεί παρά να είναι η προετοιμασία των φοιτητών να συνεχίσουν να μαθαίνουν και κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Ο στόχος αυτός σχετίζεται με όλα όσα παρουσιάσαμε στα προηγούμενα που συζητήσαμε, αλλά εδώ θα δούμε πιο συγκεκριμένα πώς θα μπορούσαμε να τον επιτύχουμε. Εισάγοντας φοιτητές στη διαδικασία της αυτοξιολόγησης μέσω από την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και αυτοκριτικής. Εμπλέκοντας τους φοιτητές με κάποιον τρόπο στην αξιολόγηση των εργασιών τους, βοηθώντας τους επίσης να κατανοήσουν τη σχέση βαθμού και ποιότητας εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ικανότητα αυτόνομης μάθησης είναι προαπαιτούμενο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Τα δε συστατικά στοιχεία αυτής της ικανότητας για έναν φοιτητή είναι η ικανότητα να δουλεύει ανεξάρτητα, χωρίς άμεση επίβλεψη, η γνώση του πώς βρίσκει πληροφορίες και αξιοποιεί πηγές χωρίς άμεση κατεύθυνση, η ικανότητα να θέτει στόχους και να σχεδιάζει στρατηγικές επίτευξής τους και τέλος η ικανότητα να ελέγχει την πρόοδό του και αν χρειαστεί να σχεδιάζει διορθωτικές δράσεις. Για να επιτύχει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική αξιολόγησης, η εφαρμογή της πρέπει να ξεκινήσει από το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών σπουδών. Αποτελεί κοινό τόπο ότι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεκινούν το πανεπιστήμιο έχοντας μάθει να αποστηθίζουν και ότι αν δεν ξεμάθουν την παλιά τακτική, δεν πρόκειται να μάθουν την καινούργια. Το πρώτο εξάμηνο λοιπόν των σπουδών τους μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο. Ένας τρόπος για να το επιτύχουμε αυτό είναι η χρήση εβδομαδιαίου ημερολογίου στην αξιολόγηση ενός τουλάχιστον μαθήματος του πρώτου έτους. Ακόμα πιο αποτελεσματική γίνεται αυτή η μέθοδος αν την 12η εβδομάδα καλούνται όλοι να κάνουν αυτοκριτική στις παρατηρήσεις των πρώτων εβδομάδων.
Στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου μας, για παράδειγμα, το μάθημα Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι άψογο σχεδιασμένο για μια τέτοια πρακτική αξιολόγηση. Η σωστή αυτοξιολόγηση των δεξιοτήτων, των σχετικών με τους υπολογιστές και τα δίκτυα, είναι κεντρική σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη των φοιτητών. Θα μπορούσαν λοιπόν να κληθούν να λειτουργήσουν μέσα από τα ίντρανετ από τον πρώτο κιόλας εξάμεινο. Ακόμα κάποιες πρώτες εργασίες θα μπορούσαν να εμπλέξουν το προσωπικό της βιβλιοθήκης για να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου. Μετά το δεύτερο έτος θα μπορούσε να ακολουθηθεί μια πολιτική που οδηγεί τους φοιτητές στο να κατανοήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που θα χρειαστούν για να σταδιοδρομήσουν μετά την αποφύτισή τους. Τη σημασία μιας τέτοιας πολιτικής μπορεί ίσως να την δει κανείς και από τα στατιστικά ικανοποίησης των φοιτητών με τις σπουδές τους. Μια ενδιαφέρουσα τακτική αυτοαξιολόγησης είναι να δίνουν στους φοιτητές παρατηρήσεις για την εργασία τους, αλλά να μην αποκαλύπτεται αμέσως ο βαθμός, αλλά να τους ζητείτε πρώτα να προτείνουν οι ίδιοι τον βαθμό. Στη συνέχεια να γίνει τη συζήτηση ανάμεσα στην εκτίμηση του καθηγητή και του φοιτητή. Μια άλλη εκδοχή της ίδιας τακτικής είναι να προτείνουν οι φοιτητές βαθμολόγηση για τις προφορικές παρουσιάσεις των συναδέρφων τους. Με τέτοιες πρακτικές αναπτύσσονται οι δεξιότητες εκείνες που θα χρειαστούν για να αξιολογούν τη μάθησή τους στο μέλλον. Τέλος, μια πιο προχωρημένη τακτική είναι οι φοιτητές να προτείνουν και οι ίδιοι κριτήρια αξιολόγηση των εργασιών τους, πρόσθετα στα ίδια υφιστάμενα. Με τον τρόπο αυτό, αποκαλύπτεται τι θεωρούν και οι ίδιοι σημαντικό στη δουλειά τους και ενισχύεται η κριτική τους ικανότητα. Προχωρώντας την ίδια τακτική ένα βήμα πιο πέρα, θα μπορούσε να ζητηθεί από τους φοιτητές να προτείνουν και οι ίδιοι ερωτήσεις εξετάσεων που ταιριάζουν στην τακτέα ύλη και να συζητηθούν οι προτάσεις τους. Με τον τρόπο αυτό, θα μάθουν να εξετάζουν μόνοι τους τι είναι σημαντικό στα θεματικά πεδία της ειδικότητάς τους. Κλείνοντας εδώ, ο κάθε διδάσκων μπορεί να θέσει ορισμένα βασικά ερωτήματα στον εαυτό του. Δίνεται ποτέ η δυνατότητα στους φοιτητές να λειτουργήσουν σαν αξιολογητές της δουλειάς τους? Με ποιον τρόπο βοηθούνται οι φοιτητές να αξιολογούν τη μάθησή τους αφού αποφοιτήσουν και μετά? Έχουν κατανοήσει οι φοιτητές τις έννοιες των κριτηρίων ποιότητας? Κυρίες και κύριοι, ελπίζοντας ότι δεν σας έχω κουράσει με την παρουσίαση αυτή, θέλω να ολοκληρώσω την ομιλία μου με μια προσωπική μου πεποίθηση. Ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αναφερόμαστε και ανεξάρτητα από τις μεθοδολογίες δασκαλίας που ακολουθούμε, αυτό το οποίο οφείλουμε στους εαυτούς μας και στους μαθητές μας είναι να ανασταλάξουμε την αγάπη για τη μάθηση, την προσήλωση στην αλήθεια και το ερευνητικό πνεύμα. Πιστεύω ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν κάτι περισσότερο από η δασκαλία. Αποτελούν στάσεις ζωής. Αν το επιτύχουμε, θα έχουμε εκπληρώσει το καθήκον μας. Σας ευχαριστώ πολύ.